για αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι υγιείς και να κάνουμε συνέχεια τέτοια μάτς για τέτοιους σκοπούς. Κυρία Χριστίνα, αυτό το λάβαρο είναι από την ομάδα των βετεράνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου. Εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Να είστε καλά και πάντα τέτοια να είστε καλά. Ευχαριστούμε να έχετε υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που μας βοηθάτε σε τόσο δύσκολες στιγμές. Ειδικά στιγμές, όχι μόνο για τα χρήματα, μην τα βλέπουμε όλα σαν χρήματα. Να τα δούμε ανθρώπινα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που στον αγώνα μας μας αγκαλιάζουν και μας συμπαραστέκονται. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Άμα δεν βγουν καλή ξανά, παιδιά. Φιλανθρωπικό παιχνίδι σήμερα με την ομάδα του Λεβαδιακού. Ένα σχόλιο για το μάτς που και το αγωνιστικό και το εξωαγωνιστικό. Ήρθαμε σήμερα στο γήπεδο. Χαρήκαμε που ήρθαμε, αγωνιστήκαμε. Χαίρεσε ακόμα περισσότερο διπλή φορά, γιατί αγωνίσει για κάποιο ιερό σκοπό, φιλανθρωπικό σκοπό, για ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, είτε οικονομική είτε ψυχολογική. Εμείς καταφέραμε, πιστεύω, να μαζέψουμε ένα σεβαστό ποσό να βοηθήσουμε αυτό το σύλλογο, και όποιος άνθρωπος χρειαστεί τη βοήθειά μας και μέσα από αυτό το σύλλογο και οπουδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε, εμείς είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε την ομάδα της Λιβαδιάς που ήρθε στη Λαμία για να αγωνιστούμε για αυτό τον ιερό σκοπό.
τα παιδιά από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε είχαν όλη την καλή διάθεση για να πραγματοποιηθεί αυτό το μάτς. Όσο αφορά αγωνιστικά, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Είδε ο κόσμος που ήρθε πολύ λίγος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κατάφερε να έρθει περισσότερος κόσμος να βοηθήσει για αυτό το σκοπό. Ευχαριστούμε τον κόσμο που βοήθησε και όσο κόσμο ήρθε στο γήπεδο και τον κόσμο που όλη τη βδομάδα καταφέραμε και μοιράσαμε κάποιους λαχνούς και βοήθησε για αυτό τον ιερό σκοπό. Μας λυπεί που δεν ήρθαν αρχές του τόπου μας αρκετές, να μην αναφέρω ονομαστικά και αξιώματα. Είχαμε στείλει προσκλήσεις σε όλες τις αρχές εδώ της πόλης μας. Προς έκπληξή μου είδα ότι έφτασε μέχρι και ο Δήμαρχος από τη Λιβαδιά για να δει αυτό το μάτς. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε φιλανθρωπικό έργο στην κοινωνία μας μέσω των αγώνων εδώ που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Όποιος και οποτεδήποτε χρειαστεί τη βοήθειά μας, εμείς είμαστε εδώ. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά και με μεγάλη μας τιμή να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε. Πώς ήταν να αγωνίζεται η ομάδα στο γήπεδο της Λαμίας? Για την ομάδα των Παλεμάχων. Το γήπεδο της Λαμίας είναι ένα στολίδι. Εμείς ζήσαμε άλλες εποχές. Εμείς βλέπαμε ανάποδα, βλέπαμε τη λάσπη από πάνω και από κάτω το χόρτο, ενώ εδώ βλέπουμε το χόρτο να είναι ένα χαλίδι από το σπίτι μας. Ντρέπεσαι να πατήσεις σε αυτό το χώρο. Μπράβο και άξιοι που έχουν η ομάδα της Λαμίας, οι άνθρωποι αυτή της διοίκησης και ο μεγαλομέτοχος στη Super League και κρατάνε αυτό το χώρο να είναι ένα πραγματικό στολίδι. Μας έχουν, παρεπιπτόντως, με την ευκαιρία να αναφέρω ότι πολλές ομάδες έχουμε δεχτεί τηλέφωνο να έρθουν να παίξουν μαζί μας για οποιοδήποτε σκοπό και αρκεί να πατήσουν μέσα σε αυτό το γήπεδο. Και τέλος, πώς ήταν να έχετε συμπαίχτη τον προπονητή της Λαμίας, τον κύριο Φέστα? Ήταν μεγάλη μας τιμή. Ο κύριος Φέστα έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Με την πρώτη επαφή που ήρθαμε μαζί του και άκουσε ότι θα ήταν τιμή μας να έρθει να αγωνιστεί μαζί μας, κατευθείαν δέχτηκε ο άνθρωπος. Μπράβο του και τον ευχαριστούμε. Και να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη τον Άζη, που είναι προπονητής τερματοφυλάκων. Υπήρξαμε συμπαίκτες στη Λαμία παλιότερες εποχές, δεκαετία του 2000. Με Μπεσιλίδο και ναι, γιορτάσαμε μαζί άνοδο, περάσαμε πάρα πολλές όμορφες στιγμές και τώρα είναι στιγμές που πρέπει να απολαμβάνουμε με παλιούς φίλους και με παλιούς συμπαίκτες και να χαιρόμαστε και μακάρι να παίζουμε για τέτοιους σκοπούς.